satisfies me but your soul. Στις 19 Μαΐου του 1536 συνέβη η πιο γνωστή εκτέλεση στην παγκόσμια ιστορία. Η Anne Boleyn, βασίλισσα της Αγγλίας, η δεύτερη σύζυγος του Ερίκου του 8ου και μητέρα της Ελισάβετ της 1ης, εκτελέστηκε στον πύργο του Λονδίνου με πολλές και βαριές κατηγορίες να βαραίνουν το μητρό της. Πώς όμως μια βασίλισσα γνώρισε ένα τόσο αιματηρό τέλος? Η Anne γεννήθηκε την πρώτη δεκαετία του 1500 στην Αγγλία των Τιδόρ. Ήταν το δεύτερο από τα τρία παιδιά των Elizabeth Howard και Thomas Boleyn και σε αντίθεση με τα υπόλοιπα εύπορα κορίτσια της εποχής, έλαβε και σημαντική μόρφωση. Αυτό τη βοήθησε να ταξιδέψει και σε άλλες μεγάλες αυλές, όπως τις Μαργαρίτες της Αυστρίας, της Κλοντ, της σύζυγου του Φραγκίσκου της Γαλλίας, σαφώς και υπηρέτησε και την Αγγλίδα βασίλισσα Κατερίνη της Αραγωνίας. Έτσι γνώρισε και τον μέλλοντα σύζυγό της. Ο γάμος του Ερίκου και της Εκατερίνης δυστυχώς δεν πήγαινε καλά, ήταν δυστυχισμένος, μιας και από τις 6 εγκυμοσύνες της κατάφερε να γεννήσει μόνο μία κόρη. Το αποτέλεσμα όλου αυτού, να γεμίσει η αυλή με τις ερωμένες του Ερίκου και τα νόθα παιδιά του. Ανάμεσα στις ερωμένες του ήταν και η αδερφή της Anne, η Μαρία, η φήμη της οποίας καταστράφηκε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Ωστόσο, μέχρι να βαρεθεί ο βασιλιάς στη συντροφιά της, η οικογένεια απέκτησε αρκετά προνόμια τα οποία δεν ήθελαν να αποχωριστούν. Όταν λοιπόν παραγωνίστηκε η Μαρία, θυσίασαν τη δεύτερη κόρη τους. Η Anne όμως είχε μάθει από τα λάθη της αδερφής της και δεν δέχθηκε να κοιμηθεί με τον βασιλιά εκτός γάμου. Έχοντας πλέον απογοητευτεί από την πρώτη του σύζυγου, η οποία είχε απομακρυνθεί πλέον από τα γόνιμα χρόνια της, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την ευχή της Anne. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθει σε ρήξη με τον Πάπα και να αρχίσει η δημιουργία της ανεξάρτητης Αγγλικανικής Εκκλησίας. Με αυτό η Anne γνώρισε και τη δεύτερη νίκη της, καθώς είχε ασπαστεί το λουθυρανισμό. Μετά από 7 χρόνια μάχης για το πιο περιβόητο διαζύγιο της Ευρώπης, ο Ερίκος κατάφερε να κηρύξει το γάμο του Άκυρο και την κόρη του Μαρία Νόθο Τέκνο. Το Σεπτέμβριο του 1532 δίνει στην Anne τον τίτλο της Μαρκισίας του Πέμπροκ και 2 μήνες αργότερα την παντρεύτηκε κρυφά, ίσως γιατί μάλλον η σχέση τους είχε ήδη ολοκληρωθεί και υπήρχε φόβος για εγκυμοσύνη. Τελικά η Anne όντως έμεινε έγκυος και στη στέψη της τον Ιούνιο του 1533 ήταν ήδη 6 μηνών. Το Σεπτέμβριο, έναν χρόνο αργότερα από την άνοδό της, έφερε στον κόσμο όχι έναν πρίγκιπα όπως είχε υποσχεθεί στο σύζυγό της, αλλά μία κόρη. Τα επόμενα 3 χρόνια προσπάθησε να εκπληρώσει τους όρκους της, αλλά οι εγκυμοσύνες της κατέληγαν σε αποβολές και εθνησυγεννήσεις. Η τελευταία μάλιστα καταγράφηκε στις 29 Ιανουαρίου του 1536. Όσα χρόνια ήταν παντρεμένη, ο Ερίκος δεν έπαψε να έχει ερωμένες, εννοείται, καθώς η απογοήτευση με την νεαρή σύζυγό του όλο και μεγάλωνε κάθε φορά που δεν γεννούσε κάποιον διάδοχο, κάποιον πρίγκιπα. Έτσι, η Anne μας επιβεβαίωσε με τον πιο επίπονο τρόπο ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μία κυρία επί των τιμών της τράβηξε την προσοχή του συζύγου της και η ίδια η Anne απέδωσε την τελευταία αποτυχημένη της εγκυμοσύνη στο ότι έγινε μάρτυρας των τρυφερών στιγμών τους. Τους έπιασε στα πράσα. Λαϊκιστή. 29 Ιανουαρίου έφερε στην Anne περισσότερες από μία συμφορές από όσες είχε μπορέσει να φανταστεί ποτέ. Το νεκρό σώμα του εμβρίου εξετάστηκε και ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για παραμορφωμένο αγόρι. Σε μια εποχή που η Ευρώπη είχε καταπιαστεί με το κυνήγι μαγισσών, απέδαν σε εκείνες τα όσα τραγικά φαινόμενα αδυνατούσαν να ερμηνεύσουν. Έτσι, η πρώτη σκέψη αρκετών ήταν πως η Anne επιδιδόταν σε σατανικές τελετές και ενέργειες. Ήδη πριν από το γάμο της, πολλοί την αποκαλούσαν μάγισσα, επειδή μόνο έτσι θα μπορούσε να πείσει τον βασιλιά να χωρίσει την αγαπημένη του Εκατερίνη και να παντρευτεί εκείνη, αποκόπτοντας τον εαυτό του από την Καθολική Εκκλησία. Στις 2 Μάιου λοιπόν η Anne συνελήφθη και οδηγήθηκε στον πύργο του Λονδίνου. Οι κατηγορίες δεν περιορίζονταν μόνο στη μαγεία, βρέθηκαν μάρτυρες που υποστήριξαν ότι η Anne μιλούσε άσχημα δημόσια για τον βασιλιά και πως την απατούσε. Μαζί με εκείνη φυλακίστηκαν και οι υποτιθέμενοι εραστές της, ανάμεσά τους και ο αδερφός της, ο Τζόρτζ. Μία άπιστη μάγισσα η οποία θα διέπρατε και αιμομιξία, σίγουρα θα τιμωρούταν με μία τερατογένεση. Όμως η Anne χάσε το τελευταίο της παιδί στον 4ο μήνα, οπότε προφανώς και το έμβριο δεν είχε αναπτυχθεί αρκετά έτσι ώστε να θυμίζει άνθρωπο. Ο κόσμος βέβαια του 16ου αιώνα
δεν θα μπορούσε να ξέρει και να κατανοήσει κάτι τέτοιο. Στις 15 Μαΐου οι φυλακισμένοι καταδικάστηκαν και τους επιβλήθηκε η θανατική ποινή με αποκεφαλισμό. Στις 17 Μαΐου εκτελέστηκαν οι υποτιθέμενοι εραστές, ενώ ο γάμος της Σαν και του Ερίκου ανακηρύχθηκε άκυρος και η γόνα τους νόθο, όπως και η τεραθαλής αδερφή της. Στις 18 Μαΐου αναμενόταν να αποχαιρετήσει και η ίδια τον κόσμο, ωστόσο ο εκτελεστής που είχαν καλέσει από τη Γαλλία αποκλειστικά για αυτή την δουλειά είχε καθυστερήσει. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι η Αν γέλασε ακούγοντας για αυτήν την καθυστέρηση και φώναζε περιχαρής πως ο θάνατός της δεν θα αργούσε πολύ γιατί είχε μικρό λαιμό. Στις 9 το πρωί της επομένης έφυγε από το δωμάτιό της, το ίδιο δωμάτιο που ήδη χρησιμοποιούσε για χρόνια, έβγαλε ένα συγκινητικό λόγο στον οποίο ζητούσε να προσευχηθούν πρώτα για το βασιλιά και έπειτα για την ψυχή της και στη συνέχεια ακολούθησε το μονοπάτι των νεκρών. Η πλειοψηφία των ιστορικών συμφωνούν πως οι κατηγορίες ήταν όλες ψεύτικες και πως η Αν εκτελέστηκε άδικα. Το γεγονός μάλιστα ότι ο Ερίκος αραβωνιάστηκε την τρίτη του σύζυγο λιγότερο από 24 ώρες μετά την εκτέλεση της Αν και παντρεύτηκε 11 μέρες αργότερα, μαρτυρά πολλά παραπάνω από τις έρευνες. Η Αν λοιπόν τόλμησε να πετάξει ψηλά, αλλά τα φτερά της κάηκαν και έπεσε στο κενό, όπως ακριβώς και ο Ίκαρος. Η τραγική βασίλισσα όμως φαίνεται πως δεν εγκατέλειψε ποτέ τον κόσμο, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το ανήσυχο πνεύμα της κυκλοφορεί ακόμα ανάμεσά μας. Ένα από τα μέρη που πολλοί υποστηρίζουν πως περιφέρεται το φάντασμα της βασίλισσας είναι φυσικά ο πύργος του Λονδίνου. Ο Λευκός Πύργος, το φρούριο που φιλοξένησε δεκάδες φυλακισμένους, εννοείται πως είναι γεμάτο από ενέργεια από όλους όσους καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν. Μέχρι και σήμερα πιστεύεται ότι είναι ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη στο Λονδίνο, καθώς οι ψυχές των εκτελεσμένων τριγυρνάνε εκεί εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Ανάμεσά τους φυσικά και η Αν Μπολέιν. Τον 19ο αιώνα, όταν οργίαζε η γοτική λογοτεχνία στην Αγγλία, υπήρξαν τρεις πολύ συγκεκριμένες μαρτυρίες όσον αφορά το φάντασμα της βασίλισσας. Η πρώτη καταγράφεται το 1817 με τον πλέον μακάβριο τρόπο, όταν ένας φρουρός υπέστη θανάσιμο έμφραγμα, αντικρίζοντας το ακέφαλο πνεύμα. Το 1864 ένας άλλος εργαζόμενος φρουρούσε τα βασιλικά δωμάτια του πύργου, εκεί όπου διανυκτέρευσε η Αν πριν τη στέψη της. Αργά το βράδυ είδε μια κατάλευκη φιγούρα, τυλιγμένη από ομίχλη και ντυμένη με τη μόδα της εποχής των Τιδόρ. Φυσικά το κεφάλι της δεν φαινόταν πουθενά. Με δυνατές φωνές ο φρουρός υπέδειξε στην άγνωστη γυναίκα να απομακρυνθεί, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Δεν είχε άλλη επιλογή από το να βγάλει το ξύφος του και να την απελήσει. Όταν όμως η άκρη του ξύφους προσγειώθηκε εκεί που θεωρητικά ήταν το στήθος της, δεν ακινητοποιήθηκε από το δέρμα της, αλλά πέρασε μέσα από το σώμα. Ήταν φανερό δηλαδή ότι πρόκειται για πνεύμα και πως ήταν η αδικοχαμένη βασίλισσα. Ο συγκεκριμένος φρουρός μάλιστα είχε και μάρτυρα, ο οποίος επιβεβαίωσε τα όσα συνέβησαν. 20 χρόνια αργότερα, ο αρχηγός της φρουράς βίωσε τη δική του μεταφυσική εμπειρία. Εκείνος υποστήριξε ότι καθώς περιπολούσε έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Πέτρου είδε μια παράξενη λάμψη στο εσωτερικό του. Του φάνηκε αρκετά παράξενο, δεδομένου ότι ήταν βράδυ και ο χώρος ήταν κλειδωμένος, και μπαίνοντας μέσα δεν είδε κάποιον άλλο συναδελφό του να προσεύχεται παρά το προχωρημένο της ώρας. Δεν είδε καν ανθρώπινα όντα. Ο φρουρός μίλησε για παρέλαση άλλων μορφών που θύμιζαν φρουρούς και κυρίες επί των τιμών. Πίσω τους προπορευόταν μια γυναίκα, την οποία αναγνώρισε χάρη στα πορτρέτα. Ήταν φυσικά η Αν Μπολέιν. Όταν η πομπή ολοκληρώθηκε, τα φαντάσματα εξαφανίστηκαν μαζί με το φως που τα συνόδευε. Να σημειωθεί πως αυτό το παρεκκλήσι είναι θαμένη η βασίλισσα. Δεδομένης της σημασίας που είχε ο πύργος για την Αν, είναι λογικό κάποιοι να θεωρούν ότι το φάντασμά της εξακολουθεί να περιπλανιέται εκεί. Από τα διαμερίσματά της, το σημείο εκτέλεσής της, το παρεκκλήσι στο οποίο αναπαύεται, σίγουρα θα έχει μια έντονη ενέργεια εξαιτίας όλων όσων διαδραματίστηκαν εκείνα τα χρόνια. Αξίζει να αναφέρουμε πως ανάμεσα στα θλιμμένα φαντάσματα κυκλοφορεί και η ξαδέρφη της, η Κάθριν Χάουαρντ. Η Κάθριν ήταν η τέταρτη σύζυγος του Ερίκου και είχε το ίδιο ακριβώς αιματηρό τέλος. Ο πύργος του Λονδίνου όμως φαίνεται πως δεν είναι το μόνο μέρος που στοιχειώνει Αν. Η αγάπη για τους βασιλιάδες και τις ιστορίες φαντασμάτων οδήγησε τους Άγγλους στη διεύρυνση της λίστας των σημείων που στοιχειώνει η βασίλισσα που έφυγε τόσο άδικα και ένα από αυτά τα μέρη είναι το Χέβερ Κάσλι. Εκεί η Αν πέρασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας όπως και κάποια χρόνια πριν γίνει βασίλισσα. Από εκεί έχει όμορφες αναμνήσεις, γεμάτες αθωότητα,
Ακόμα και κρυφές επισκέψεις του Ερίκου εκείνη την εποχή είναι πολύ πιο ευχάριστες από τις ημέρες της κράτησής της. Οπότε πιστεύετε ότι επισκέπτεται το πατρικό της για να βρει γαλήνη, ειδικότερα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων που είναι η αγαπημένη της γιορτή. Κάποιοι υποστήριξαν πως την έχουν δει να κάθεται κάτω από τη βελανιδιά στην οποία φλέρταρε με τον Ερίκο ή την έχουν δει να διασχίζει την γέφυρα Eden. Στο Hampton Court η παρουσία της δεν έχει την ίδια αισιόδοξη όμως χρειά. Ως μία από τις αγαπημένες βασιλικές οικίες των Tudor, το Hampton Court στοιχιώνεται από τις τρεις συζύγους του Ερίκου. Η Anne περιφέρεται θλιμμένη στους διαδρόμους φορώντας μία μπλε τουαλέτα. Το χρώμα με το οποίο επέλεξε ο θρύλος να την ντύσει ταιριάζει αρκετά με το μελαγχολικό της συνέστημα. Το ίδιο ανήσυχες είναι και οι ψυχές των διαδόχων της, της Jane Seymour και της ξαδέρφης της, της Catherine Howard. Η Jane έχασε τη ζωή της μετά από μια πολύ δύσκολη γέννα, που κράτησε 3 μέρες και 2 νύχτες, φέρνοντας στον κόσμο επιτέλους τον πολυπόθετο διάδοχο. Ο αρκετά οδυνηρός τοκετός και το αργό τέλος από τον επιλόχιο πυρετό έδωσαν το έναυσμα στη λογογραφία να αντιγυρίσει στον τόπο του θανάτου της. Το τρίτο φάντασμα του παλατιού είναι η Catherine, η οποία λέγεται πως τρέχει στο διάδρομο για το παρεκκλήσι. Σε αυτό έτρεξε και όταν φυλακίστηκε στο παλάτι, θέλοντας να κλιπαρίσει τον βασιλιά για έλεος. Εκείνος όμως την αγνόησε. Η ψυχή της εξακολουθεί να καλύπτει για αιώνες την ίδια απόσταση με την ελπίδα να βρει κάποια στιγμή γαλήνη. Μία επίσης όμως ιδιαίτερη συντροφιά έχει και η Anne στο Windsor Castle. Όπως πολύ εύστοχα έχει επισημανθεί, το στοίχημα πρόκειται για οικογενειακή υπόθεση. Ο λόγος είναι πως πολλοί έχουν ακούσει τα αγκομαχητά του Ερίκου καθώς έρνει στο διάδρομο του ταλαιπωρημένου του πόδι ή έχουν δει την κόρη τους, την Ελισάβετ, να στέκει μαυροφορεμένη στο παράθυρο και έπειτα να επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη. Πάντως οι μαρτυρίες και κάποιες φωτογραφίες της σύγχρονης εποχής δείχνουν πάντα την Anne να περιφέρεται μοναχή της με το κεφάλι της στην αγκαλιά της. Επίσης οικογενειακή υπόθεση είναι το στοίχημα του Bleaking Hall. Κάποιοι ιστορικοί θεωρούν ότι η Anne γεννήθηκε σε αυτό το ερχοντικό, οπότε δεν άργησαν να οργιάσουν και οι φήμες για την παρουσία της εκεί. Η βασίλισσα επισκέπτεται το Bleaking Hall κάθε χρόνο στην επέτειο της εκτέλεσής της. Καταφθάνει με μία άμαξα που σέρνουν 6 ακέφαλα άλογα. Ο ημίοχος είναι επίσης ακέφαλος. Η Anne κάθεται στην άμαξα έχοντας το κεφάλι στα πόδια της και όταν αποβιβάζεται από την άμαξα οι συνοδοί της όλοι εξαφανίζονται. Για το υπόλοιπο της ημέρας λέγεται ότι περιφέρεται στα δωμάτια στο οποίο πιθανόν ξεκίνησε και η ιστορία της, μιας και γεννήθηκε εκεί δηλαδή. Την ίδια μέρα έχουν επίσης αναφερθεί 2 απόκοσμες παρουσίες στο οικόπεδο. Η μία αφορά τον αδερφό της, τον Τζόρτζ, τον οποίο σέρνουν 4 κέφαλα άλογα και ο οποίος ουρλιάζει για το δικό του αιματερό τέλος, ζητώντας δικαιοσύνη. Και το τρίτο πρόσωπο της οικογένειας που επιστρέφει στην επέτειο της 19ης Μαΐου είναι ο πατέρας της, ο Τόμας. Ο άκερδος πατέρας που δεν βοήθησε τα παιδιά του όταν φυλακίστηκαν και καταδικάστηκαν άδικα. Καταδιώκεται λέγεται από ορδές έξαλλων δαιμόνων, ενώ του έχει επιβληθεί μία μακροχρόνια τιμωρία. Για 1000 χρόνια διασχίζει τις γέφυρες που περιβάλλουν το οικόπεδο, κουβαλώντας ένα αρκετά βαρύ έπιπλο. Το λιγότερο γνωστό μέρος το οποίο φιλοξενεί την ταραγμένη ψυχή της Anne είναι το Marwell Hall. Τις μέρες που η βασίλισσα ήταν φυλακισμένη, η Jane Seymour είχε μεταφερθεί εκεί έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από την ταραχή που επικρατούσε στην αυλή. Ο Ερίκος ξέκλεβε χρόνο για να πηγαίνει να τη βλέπει και να κάνουν σχέδια για τον επερχόμενο γάμο τους, όσο η δεύτερη σύζυγός του περίμενε καρτερικά το θάνατό της. Η Anne Boleyn είναι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες ιστορικές προσωπικότητες και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες. Στη διάρκεια της βασιλείας της μισήθηκε από τον λαό της, αλλά αγαπήθηκε μετά το θάνατό της. Μάρτυρας και ηρωίδα της αγγλικής μεταρρύθμισης, όπως ανακηρύχθηκε επί βασιλείας της Ελισάβετ, μετατράπηκε σε μούσα θρύλων, μυθιστορημάτων, ακόμα και τραγουδιών. Ας ελπίσουμε λοιπόν πως η βασίλισσα που κατηγορήθηκε και πέθανε τόσο άδικα δεν θα αρχίσει να βρει την γαλήνη που τόσο πολύ της αξίζει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφούλα αν δεν έχετε κάνει και να πατάτε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, έτσι να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, αλλά και για τις ειδοποιήσεις κοινότητας. Αυτά από μένα, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!